συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε πρόπερση. Και το συνεχίζουμε αφενός μεν γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε δεξιά μου και αριστερά μου είπαν ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε ξανά. Μαζί με αυτούς οι πολλές δεκάδες των εθελοντών που πιστέψτε με χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Οι πολλές δεκάδες των χορηγών και πολλοί ακόμα κόσμος. Βέβαια, είμαστε ξανά εδώ πέρα γιατί όλοι αυτοί εδώ, όλα τα παιδιά εδώ πέρα θεώρησαν ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια έγινε κάποια δουλειά η οποία απέδωσε. Έγινε κάποια δουλειά την οποία την αγκάλιασε ο κόσμος με τις όποιες αδυναμίες που μπορεί να είχε, γιατί κανείς εδώ δεν είναι επαγγελματίας. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι όλοι εδώ πέρα για να κάνουν τον τρίτο φεστιβάλ στην πόλη μας. Η ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, ότι θα υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα από το εξωτερικό, όπως είπαμε από την πρώτη χρονιά, όπως ήταν ο προγραμματισμός μας από την πρώτη χρονιά. Και βέβαια δεν κρύβω ότι από τώρα ξεκινάει και ο σχεδιασμός για το τέταρτο. Τα υπόλοιπα όμως θα τα πούν τα παιδιά μου εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας και για τη δημοσιότητα, για τη στήριξη που δίνετε ως ΜΜΕ, γιατί χωρίς και αυτή την προβολή πραγματικά δεν γίνει τίποτα. Να είστε καλά. Μετά από την πετυχημένη ή μάλλον τις πετυχημένες δύο προηγούμενες χρονιές, το τρίτο φεστιβάλ πλέον γίνεται θεσμός για την πόλη μας. Φέτος θα έχουμε, ο προγραμματισμός μας είναι να έχουμε 4 συγκροτήματα εκτός Ελλάδος, 4 εκτός Βέρειας και οι υπόλοιποι σύλλογοι από το Δήμο μας. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να καλέσουμε περισσότερο κόσμο επειδή οι συμμετοχές των συλλόγων της Βέρειας είναι πάρα πολλές. Γι' αυτόν τον λόγο αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στις 8 συμμετοχές εκτός συλλόγων Βέρειας και όχι παραπάνω. Σίγουρα για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα γιατί οι σύλλογοι αυτοί πρέπει να φιλοξενηθούν, πρέπει να ξεναγηθούν και σίγουρα η προσπάθεια φέτος σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές. Σίγουρα οι εθελοντές πρέπει να προσπαθήσουν και αυτοί περισσότερο και εμείς να είμαστε όλη μέρα κοντά τους. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει εκτός το βράδυ που χορεύουν όλη μέρα να τους δείξουμε τα αξιοθέατα, να τους πάμε να περάσουν την ώρα τους, να περάσουν ευχάριστα, γιατί έρχονται να μας διασκεδάσουν και πρέπει να είναι χαρούμενοι για να μας διασκεδάσουν. Σκεφτήκαμε να αυξήσουμε τις μέρες γιατί είναι πάρα πολλά τα χορευτικά, αλλά τελικά ακόμα και φέτος καταλήξαμε ότι θα είναι ίδιες με τις περσινές. Οι μέρες θα είναι πάλι αυτές όπως ήταν πέρυσι, δηλαδή θα ξεκινήσει με την παρέλαση Τετάρτη 22 Αυγούστου. Η έναρξη θα γίνει στην πλατεία Δημαρχείου. Την επόμενη μέρα το φεστιβάλ θα γίνει στα Παλατίτσια, στο Δημοτικό Σχολείο Παλατιτσίων. Την τρίτη μέρα, την Παρασκευή 24 Αυγούστου, θα γίνει στον Προμηθέα στα Εβραϊκά Μνήματα. Το Σάββατο 25 Αυγούστου θα γίνει στον Άγιο Γεώργιο.
στην πλατεία, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου και η λήξη θα γίνει στην πλατεία Ορολογίου, 26 Αυγούστου. Θα έχουμε δύο παράλληλες εκδηλώσεις, τις οποίες δεν θα σας ανακοινώσουμε τώρα, γιατί πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα συμβούλιο με όλους τους συλλόγους να αποφασίσουμε από κοινού γι' αυτό. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα το κάνουμε και θα σας πούμε την επόμενη εβδομάδα ποιες θα είναι αυτές οι παράλληλες εκδηλώσεις που σκεφτόμαστε να οργανώσουμε. Θεωρούμε ότι η επιτυχία για μας είναι σίγουρη, γιατί ο κόσμος το δέχεται, το περιμένει, το αγκάλιασε και όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και οι εθελοντές, αλλά και οι σύλλογοι. Όλοι οι σύλλογοι, σχεδόν η πλειοψηφία των συλλόγων, είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας και προσπαθούμε να αφήσουμε αυτή την παράδοση έτσι, στα παιδιά μας, να μην ξεχάσουμε την παράδοση. Δηλαδή αυτός είναι φυσικά και ο σκοπός μας. Αυτά έχουμε να πω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θα σταθώ σε ένα από τα σημαντικά σημεία της υλοποίησης του τρίτου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών του Δήμου Βέρειας. Ο σημαντικότερος πυλώνας για την επιτυχία των προηγούμενων δύο και τη συνέχιση των επιτυχιών αυτών είναι η συμμετοχή όλων των συλλόγων. Αυτό παράδειγμα είναι η συμμετοχή ακόμη τριών μελών στην Επιτροπή του Φεστιβάλ και θα με επιτρέψετε να παρουσιάσω και αυτά τα τρία νέα μέλη στην Επιτροπή. Είναι ο Κώστας Οτοπαλίδης, είναι ο Φάνης ο Κουτρουλιάς και ο Γιάννης ο Σιδρόπουλος, που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αγάπη, τη μεγάλη αγάπη που έδειξαν όλοι οι σύλλογοι και αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια του Δήμου Βέρειας για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον πύχη, αλλά ακόμα ένα σκαλί φέτος ανεβαίνουμε, προσκαλώντας και συγκροτήματα από το εξωτερικό, όπως προείπαν και οι προλαλήσαντες. Ανεβάζουμε τον πύχη, δουλεύουμε πιο δυνατά, αλλά και με πολύ περισσότερη όρεξη και μεράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ένας όμορφος θεσμός που αφορά την παράδοση ξεκίνησε και συνεχίζεται, όπως βλέπετε, και τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω και φέτος. Φάνηκε ότι πέρυσι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και πιστεύω ότι θα γίνει και φέτος. Θα σταθώ στο σημείο που για μένα είναι σημαντικό, ότι φέτος αλλάζουμε χωριά. Θα γίνουν σε δύο νέα χωριά οι εκδηλώσεις. Πολύ σημαντικό, γιατί συμμετέχουν και τα χωριά και οι κάτοικοι των χωριών αυτών. Παίρνουν μια πνοή και αυτά. Καλούμε όλο τον κόσμο πάλι να είναι κοντά μας, τους εθελοντές, τους χορηγούς, όπως ήταν και πέρυσι. Και ας περάσουμε αυτές τις όμορφες μέρες της παράδοσης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εκτός από την χαρά που μας δώσανε τα δύο προηγούμενα φεστιβάλ, το πρώτο και το δεύτερο, νιώθουμε και σαν Επιτροπή και όλα τα μέλη και τα καινούργια μέλη ταυτόχρονα και το ύψος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε για τη διεκπεραίωση του τρίτου φεστιβάλ. Θέλω να πιστεύω ότι με την οργάνωση που υπάρχει και με την εμπειρία των δύο πρώτων φεστιβάλ θα η ίδια επιτυχία, ένα σκαλοπάτι πιο πάνω να είναι το τρίτο φεστιβάλ. Και σιγά σιγά, βήμα με βήμα, να φτάσουμε και να λέμε ότι πλέον το φεστιβάλ του Δήμου Βέρειας πλέον έχει καθιερωθεί και θα είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ μέσα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιο Σάκη. Ναι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω δύο νέα πλεονεκτήματα που αποκτά πλέον το τρίτο φεστιβάλ, το οποίο, όπως ανήγγειλε, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Τουρισμού, γίνεται θεσμός. Είναι ότι πλέον φέτος αποκτά διεθνή προβολή, που σημαίνει ότι θα έρθουν τέσσερις τουλάχιστον ξένες αποστολές από το εξωτερικό και έτσι δίνεται μια καλή ευκαιρία να προβάλλουμε
την πόλη μας, την περιοχή μας, στο εξωτερικό με όσα πλεονεκτήματα υπάρχουν. Επιπλέον, αναγγέλθηκε πάλι από τον Αντιδήμαρχο ότι θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να φέρουμε και άλλους συμπολίτες μας που εκτός από την παράδοση, με συγκινείς παρεμφερείς εκδηλώσεις, θα τους φέρουμε και αυτούς κοντά στην πόλη μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία λοιπόν στο τρίτο φεστιβάλ. Για να μην καλύπτω εγώ πάλι, σας προλαλήσατε, συμφωνούμε απόλυτα, έχουμε συμφωνήσει και πιστεύω ότι το τρίτο φεστιβάλ θα είναι γενικά η καθιέρωσή του για πάντα στο Δήμο Βερίας. Όσες δημοτικές αρχές και να αλλάξουν τα επόμενα 50 χρόνια, πάλι θα υπάρχει αυτό το φεστιβάλ. Κάτι ξέρεις, Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που φέτος θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον Άγιο Γιώργη μία μέρα του φεστιβάλ, να φιλοξενήσουμε όλο τον κόσμο, τους ξένους. Για μας είναι και μια ευκαιρία να έχουμε και σχέσεις με ξένους συλλόγους και αυτό να το εισπράξουμε και στο μέλλον με τις ανταλλαγές, κάποιο ταξίδι που μπορεί να ακολουθήσει. Το φεστιβάλ νομίζω ότι έχει καθιερωθεί και αυτό φαίνεται και ότι οι σύλλογοι πλέον τις εκδηλώσεις τους τις προγραμματίζουν οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και αφήνουν πάντα κενή αυτήν την εβδομάδα, γιατί φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα πλέον είναι η εβδομάδα του φεστιβάλ. Και αυτό ισχύει για όλο το Δήμο Βέρειας. Δείχνει και πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι σύλλογοι στο φεστιβάλ. Αυτά. Καλή επιτυχία εύχομαι και εγώ. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ένας καθιερωμένος θεσμός. Ό,τι καλύτερο. Το πρόβλημα ήταν το ότι έγινε ο θεσμός αυτός και καθιερώθηκε. Από εδώ και πέρα χρειάζεται δουλειά, δουλειά και μόνο δουλειά. Στο μόνο που θα σταθώ εγώ είναι το ότι θα πρέπει να δούμε λίγο τους συλλόγους οι οποίοι είναι από τα χωριά και πρέπει να τους προβάλλουμε ακόμα περισσότερο, γιατί εμάς στην πόλη μέσα μας έχουμε δει κατ' επανάληψη και θα πρέπει τουλάχιστον αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν και σε άλλες παραστάσεις, καλό είναι να προβληθούν ακόμα περισσότερο, κυρίως στα χωριά. Εντάξει, να κλείσω και εγώ λέγοντας λοιπόν ότι στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια ήταν και είναι η εξωστρέφεια. Έτσι. Θέλουμε να προβάλλουμε την πόλη μας σε ξένους προορισμούς, όπως ακούστηκε, και βέβαια αυτό θα το επιδιώξουμε για τα επόμενα χρόνια περαιτέρω. Έτσι. Θέλουμε να έρθει κόσμος, να δει την πόλη μας, να γίνουν πρεσβευτές, γιατί έχουμε τόσα πολλά να δείξουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε. Να είστε καλά κι εσείς που στηρίζετε αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά.